Survivor 4, σε δάκρυα ξέσπασε ο τριαντάφυλλος μετά από μερικές αποκαλύψεις που έκανε στην κάμερα του Survivor. Λίγο μετά τον τζακωμό του με τον Γιώργο Ασημακόπουλο, ο Ντάφη ανέφερε για χιλιοστή φορά πως το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πανεπιστήμιο και πως θα έπρεπε να πληρώνουν δίδακτρα. Κουρασμένοι πια οι παίκτες με την συγκεκριμένη δήλωση, ο τριαντάφυλλος θέλησε να προχωρήσει σε μια εξομολόγηση στην κάμερα όντας φανερά συγκινημένος. Συγκεκριμένα, ο ίδιος είπε πως παλιότερα έβλεπε αστέγους και παιδιά στον δρόμο να ψάχνουν φαγητό στα σκουπίδια και παρόλα αυτά δεν τους βοηθούσε. Τέλος, όταν βγει όμως από το παιχνίδι, ο τραγουδιστής δήλωσε πως πλέον θα το κάνει, ενώ παρακάλεσε και τον Θεό να τον συγχωρέσει. Survivor, το Twitter καταδικάζει τον Ντάφη, έχεις καταντήσει αηδία. Survivor 4, εκνευρισμένοι και αγανακτισμένοι φαίνεται να είναι πια οι τηλεθεατές και συγκεκριμένα οι χρήστες του Twitter, με την συμπεριφορά του τριαντάφυλλο. Πράγματι, ο τραγουδιστής των Κόκκινων βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο του σχολιασμού και της προσοχής, με τους συμπαίκτες του να του επιτίθονται δίχως αύριο. Ο ίδιος το σημερινό επεισόδιο ξέσπασε κατά του Γιώργου Κοψιδά και των δηλώσεων, ο οποίος λίγο πριν την αποχώρηση του από το παιχνίδι, είπε χαρακτηριστικά: «Χαίρομαι γιατί ο κόσμος με την ψήφο του έδειξε τι θέλει να συνεχίσει να βλέπει. Προφανώς δεν θέλει να βλέπει αυτό που πρεσβεύω εγώ, που είναι η υγεία, η αλήθεια, η ευθύτητα, η τιμιότητα, η ακεραιότητα. Προτιμά να βλέπει κουτσομπολιό, ίντριγκες, τσακωμούς, ανταλλαγή κακίας, αρνητικής ενέργειας και όλα αυτά». Με αφορμή τους ισχυρισμούς του, ο τριαντάφυλλος τα έβαλε μαζί του, κατηγορώντας τον πόσο προσβλητικά ήταν όλα όσα υποστήριξε στο συμβούλιο. Ωστόσο, οι χρήστες του Twitter φαίνεται πια να έχουν αγανακτήσει με το θέατρο του και να ζητούν απεγνωσμένα να φύγει.